τελευταίες αυτές μέρες, τόσο το ECDC όσο και το παράρτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη έκρουσαν τον κίνδυνο του κινδύνου για τυχόν αύξηση της επιδημίας στην Ευρώπη στους προσεχείς μήνες λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων, της αυξημένης κινητικότητας του πληθυσμού λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά και της έναξης δραστηριοτήτων με σημαντικό συγχρονισμό, όπως είναι οι μαζικές συναυλίες και οι αθλητικές εκδηλώσεις. Το ECDC δημοσίευσε τις προβλέψεις του για την πορεία της πανδημίας ανάλογα με το ρυθμό άρσης των περιοριστικών μέτρων. Σύμφωνα με αυτές, τυχόν βιαστική άρση των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων από τον Ιούλιο, έναντι διατήρησης κάποιων περιοριστικών μέτρων μέχρι το Σεπτέμβριο, θα είχε σαν αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση των κρουσμάτων μέσα στο καλοκαίρι. Με άλλα λόγια, τα δεδομένα αυτά τονίζουν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η πανδημία δεν έχει λήξει και ότι η ύφεση των δικτών δεν θα πρέπει να μας εφησυχάζει. Ο Hans Kluge, ο επικεφαλής του WHO Euro, σε χθεσινό δελτίο τύπου, λανσάροντας τη νέα τους καμπάνια με τίτλο Summer Sense, δηλαδή αν θέλουμε να κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση «καλοκαίρι με σύνεση», θα έλεγα, αναφέρει ότι γνωρίζουμε πια σήμερα πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί αν χαλαρώσουμε τα μέτρα πιο νωρίς από ό,τι επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη. Ενδέχεται να έρθουμε αντιμέτωποι με ένα νέο πανδημικό κύμα που θα οδηγήσει σε νέα lockdown, αύξηση κρουσμάτων, νοσηλιών, αλλά και απώλειες συνανθρώπων μας, καθώς και σε επιπλέον σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Οι περιφερειακές ενότητες, 16 περιφερειακές ενότητες, περιφερειακές ενότητες Βορείου τομέα Αθηνών, Βιωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Γρεβενών, Αχαΐας, Ρεθύμνου, Ευβοίας, Τελοκαρνανίας, Τίνου, Λέσβου, Κιλκής, Ηρακλείου, Σύρου, Άνδρου και Καλύμνου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο επίπεδο, στο επίπεδο 2 δηλαδή από το πορτοκαλί. Και επίσης άλλες 8 περιφερειακές ενότητες. Οι περιφερειακές ενότητες Πρέβεζα, Σάμου, Λευκάδας, Κεφαλινίας, Ευρυτανίας, Θάσου, Λίμνου και Μήλου πέφτουν επίσης επίπεδο και μεταφέρονται από το κίτρινο στο πράσινο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο 1. Η βραζιλιάνικη μετάλλαξη έχει το χαρακτηριστικό ότι έχει, αυτό που έχει περιγραφεί είναι ότι διαφεύγει από την ανοσιακή απόκριση. Και αυτό μας δημιουργεί έτσι μια ανησυχία. Όσον αφορά την αυξημένη μεταδοτικότητα, σε σχέση με την αγγλική, σε σχέση δηλαδή με το στελέχος α, δεν φαίνεται να έχει ισχυρό πλεονέκτημα και γι' αυτό δεν την έχουμε δει να επικρατεί σε αρκετά μέρη του κόσμου, όπως επικράτησε το στέλεχος α.